Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την ειλικρίνεια δεν έχει χάσει κανείς. Οπότε το να λέει κάποιος την αλήθεια νομίζω ότι προσδίδει αξιοπιστία παρά αφαιρεί πόντους. Οπότε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε ούτε είχαμε ποτέ υπαρξιακή σχέση με μνημονιακές επιλογές και επιλογές λιτότητας και ύφεσης, ούτε ποτέ βαφτίσαμε success story πολιτικές οι οποίες φτωχοποίησαν τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Περιμένουμε από εσάς τουλάχιστον μια αυτοκριτική για τα έστω 2,5-3 χρόνια που κυβερνήσατε. Δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι φέραμε μια συμφωνία η οποία όντως δεν είναι μόνο κατώτερη των δικών μας εκτιμήσεων και προσδοκιών, αλλά είναι και κατώτερη και των προσδοκιών του κόσμου. Επιλέξαμε όμως να κάνουμε μια επιλογή η οποία είχε την εξής αφήγηση. Δεν θέλαμε να γίνουμε ήρωες της μιας νύχτας και στη συνέχεια να εισπράξουμε την καταγραφή του κόσμου, αφού θα ήμασταν οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για μια μεγάλη εθνική τραγωδία άνευ προηγουμένου. Κάναμε λοιπόν μια δύσκολη επιλογή. Εγγράφονται μέσα σε αυτήν την επιλογή και αρκετές θετικές πλευρές, όμως δεν μπορούμε να παρανορίσουμε την αλήθεια ότι υπάρχουν προβληματικές πτυχές οι οποίες χρήζουν βελτίωσης. Παρά λοιπόν το ότι καταφέραμε και διεθνοποιήσαμε το ζήτημα, το ελληνικό το πρόβλημα, παρά το ότι καταφέραμε και εγγράψαμε μέσα στη συμφωνία για πρώτη φορά μέσα σε 5 χρόνια την μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και από τον Οκτώβριο ξεκινάει λοιπόν η μεγάλη συζήτηση, όχι για το εάν θα πρέπει να μειωθεί, αλλά σε τι βάθος και σε τι έκταση θα γίνει αυτό, παρά το ότι για πρώτη φορά η ευρωπαϊκή λαοί δείξανε τόσο μεγάλη έμπρακτη αλληλεγγύη, ούτε στην περίοδο της Χούντας, αν θυμάστε, δεν δείξανε τέτοια μεγάλη μαζική κινητοποίηση η ευρωπαϊκή λαοί απέναντι στο ελληνικό το πρόβλημα. Παρά λοιπόν το ότι ο αγώνας του Αλέξου Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με έμεσο τρόπο προκαλέσαν μεγάλες αλλαγές και σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, σας θυμίζω την αλλαγή που έγινε στο Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας, όπου εκλέξανε για πρόεδρό τους τον Μάικλ Κόρμπιν, έναν άνθρωπο με προοδευτικό και αριστερό προφίλ. Παρά λοιπόν όλα αυτά, έχουμε μια συμφωνία την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο από το οποίο έχουμε μπει, αλλά και από την άλλη δεν θα εξαντλήσουμε την πολιτική μας στη συμφωνία αυτή. Υπάρχουν και περιθώρητες ώστε και να βληθούν οι δύσκολες πλευρές, αλλά και να αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο φως στο τούνελ μέσα στο οποίο έχουμε μπει τα τελευταία 5 χρόνια. Αν δώσουμε μια ερμηνεία του προφίλ, να μπορέσουμε να περιγράψουμε το προφίλ της επόμενης μέρας, αυτή η περιγραφή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αφενός υπάρχει ένα δύσκολο και ασφιχτικό οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούμε να δράσουμε, αφετέρου όμως δεν επιτρέπεται να εξαντλήσουμε την πολιτική μας σε επιλογές υφυσιακές. Υπάρχουν λοιπόν πεδία, τεράστια πεδία, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και όμως εάν αυτά τα πεδία μπορέσουμε και κάνουμε τις απαραίτητες τομές και τις απαραίτητες παρεμβάσεις, θα αφήσουν στίγμα, θα δημιουργήσουν και θα δώσουν συνέχεια στο κοινωνικό πρόσωπο το οποίο επιδείξαμε τους προηγούμενους 7 μήνες. Θα με επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθώ με συντομία σε ένα μεγάλο ζήτημα, κέριο κατά τη γνώμη μου, καταλυτικό εκείνες της αλλαγής του τρόπου του διοικήν, δηλαδή την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε ξεκινήσει τους προηγούμενους 7 μήνες κάποιες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό. Θα συνεχίσουμε πάνω στον δρόμο που ανοίξαμε για τη δημόσια διοίκηση, πάνω στους εξής βασικούς άξονες. Καταρχάς, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Ανοιχτή λοιπόν ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες δημοσίων φορέων. Και θα χτυπήσουμε την γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Ενίσχυση λοιπόν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι ήδη έτοιμο το ηλεκτρονικό ΚΕΠ ΕΡΜΗΣ που δίνει αυτοστιγμή περίπου 20 πιστοποιητικά και σε 2-3 μέρες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε πολίτη περίπου 150 χαρτιά και πιστοποιητικά και κάθε μέρα θα εντάσσονται καινούργιες υπηρεσίες. Αυτό συνεπάγεται μείωση διοικητικών βαρών και εξοικονόμηση από την άλλη μεριά πόρων. Αναδιοργανώνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ βάθρων το δημόσιο τομέα με 4 κινήσεις, στηρίζοντας παράλληλα την πολιτική μας, τις γνώσεις και την διοικητική εμπειρία των δημόσιων υπαλλήλων που έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και κατάρτιση. Τόσα χρόνια λοιπόν μένουν αναξιοποίητοι και θα προσπαθήσουμε να τους αναδείξουμε. Εκ βάθρο λοιπόν οργανωτική αλλαγή όλου του δημόσιου τομέα με νέα οργανογράμματα, περιγραφή θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα και συγκεκριμένο καθηκόντα
εργατολόγιο. Νέο σύστημα κινητικότητας μέσα στο δημόσιο τομέα που στηρίζεται σε εθελούσια μετακίνηση των δημοκρατικών υπαλλήλων, κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων σε προσωπικό, πλήρη διαφάνεια μέσω πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εσωτερικής αγοράς εργασίας στο δημόσιο τομέα. Άρα έχουμε έναν παραγωγικό προγραμματισμό της πολιτικής προσλήψεων στο δημόσιο. Τρίτον, αποτίμηση, αξιολόγηση του παραγόμενου έργου της δημόσιας διοίκησης. Ένα σύστημα λοιπόν αξιολόγησης με τελικό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα προς τους πολίτες. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο με νέο οργανόγραμμα και αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο θα είναι και ο επίσημος σύμβουλος του κράτους σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης. Το Εθνικό λοιπόν Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα αποτελεί σε όλη του τη διάσταση εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής και αποτελεσματικής διοίκησης. Γιατί με την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία, την παραγωγή επιτελικών στελεχών διοίκησης και την αναβάθμιση του υπάρχοντος δυναμικού μέσω διαρκούς επιμόρφωσης, το ΕΚΔΑ μπορεί να παρέχει τα εχέγγυα για τον εξυγχρονισμό των δημόσιων φορέων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Δεν περιγράφουμε μια κατάσταση με τις προγραμματικές δηλώσεις η οποία παραπέμπει σε αλκιονίδες μέρες. Ούτε λέμε ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι στρωμένος με τα πέταλα. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε είναι η συνέχιση εκείνης της εφτάμινης πορείας που είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα για την προοδευτική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό το οποίο λείπει από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.